Γέμισε από αθλητές και χαμόγελα την Κυριακή που μας πέρασε η λίμνη του Πεφελινού, καθώς εκεί διοργανώθηκαν αγώνες κοπηλασίας για το κύπελο του Δήμου Εμμανουήλ Παπά σε συνδιοργάνωση πάντα με την κοινοφελή επιχείρηση του Δήμου, η οποία φροντίζει να στηρίζει τους αθλητές και τις εγκαταστάσεις, ώστε να μπορούν οι σεραίοι αθλητές να προπονούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η διοργάνωση κρίθηκε από απόλυτη επιτυχία, καθώς το επίπεδο των αθλητών ήταν υψηλό. Βλέπουμε ότι οι αγώνες σήμερα διεξάγονται με μεγάλη επιτυχία, έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή από όλους τους ομίλους της Ελλάδος και αυτό μας κάνει χαρούμενος. Περιμένετε να έχει περισσότερο κόσμο σήμερα εδώ? Κοιτάξτε, ο κόσμος είναι αρκετός και οι συμμετοχές. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα σωματεία, αλλά σήμερα διεξάγονται ταυτόχρονα οι Βαλκανικοί αγώνες στη Ρουμανία, οπότε είναι πολλοί αθλητές που συμμετέχουν εκεί. Τι κάνετε, κύριε Πρόεδρε, ώστε να ασχοληθούν και άλλα παιδιά με το άθλημα, να το γνωρίσουν από κοντά? Κοιτάξτε, η κοπηλασία, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι τόσο δημοφιλές άθλημα στην Ελλάδα. Εδώ όμως γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια και από τον προπονητή του συλλόγου, από τον Βασίλη τον Τσανταρλιώτη, ο οποίος κάνει ένα μεγάλο καθημερινό αγώνα για να μαζέψει πολλά παιδιά. Είναι ένα άθλημα πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο ταιριάζει στη χώρα μας, έτσι, στην Ελλάδα, και καλό θα είναι πολλά παιδιά να ασχοληθούν με αυτό, γιατί μπορούν να φτάσουν πολύ ψηλά σε διακρίσεις. Θα βοηθάτε καθόλου οικονομικά η Ομοσπονδία, δηλαδή, ή πρέπει να έχουν πολλές διακρίσεις για να δοθούν παραπάνω χρήματα? Κοιτάξτε, τα χρήματα της Ομοσπονδίας προέρχονται από επιχορήγηση του κράτους και πάνε κυριολεκτικά στις εθνικές ομάδες. Άρα η Ομοσπονδία έχει την ευθύνη των εθνικών ομάδων. Τα σωματεία δυστυχώς έχουν πολλά οικονομικά προβλήματα, αλλά θα πρέπει οι τοπικές κοινωνίες να τα αγκαλιάσουν, οι δήμοι, οι περιφέρειες, και να τα βοηθήσουν ούτως ώστε να φτάσουν ψηλότερα. Οι συμμετέχοντες ξεπέρασαν τους 110 και μάλιστα σε ένα αγώνα ο οποίος έπεσε πάνω σε βαλκανικό πρωτάθλημα κοπηλασίας. Σημαντικό για το Σύλλογο του Δήμου Εμμανουήλ Παπά είναι η άρτια διοργάνωση και οι διακρίσεις των σεραίων αθλητών που για ακόμη μια φορά ήταν αρκετές. Ο πρόεδρος του Συλλόγου αναφέρθηκε στο κοπηλατοδρόμιο Πεφελινού και στις αλλαγές που έχουν σημειωθεί τα τελευταία 12 χρόνια που ο Σύλλογος είναι ενεργός. Το κοπηλατοδρόμιο αυτό έχει ξεκινήσει από το 2011. Η αλλαγή είναι πάρα πολύ μεγάλη που έχει γίνει μέσα στα 12 χρόνια που λειτουργούμε. Ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ. Κάνουμε και μια εκδήλωση νυχτερινή, ξέρετε, και από εκεί το γνώρισαν πολύ, από την κοπηλασία, και είναι πολύ ενθουσιασμένοι, τους αρέσει πάρα πολύ, γιατί εντάξει, είναι σαν φυσικό τοπίο, είναι το καλύτερο στη Βόρεια Ελλάδα. Εκτός από τα παιδιά του Δήμου Εμμανουήλ Παπά που το ξέρουν το κοπηλατοδρόμιο, παιδιά από τις Σέρες έρχονται να ασχοληθούν? Κοιτάξτε, έρχονται και από την πόλη του Σερών και από το Δήμο μας, αλλά και από Σέρες έρχονται αρκετά παιδιά. Και από εδώ, από τα χωριά του Δήμου μας, από γύρω. Είναι γνωστό έτσι αυτά τα βλέπω, ότι παιδιά εδώ από ψυχικό, πεθαλινό σκοπό αυτά ασχολούνται. Ναι, είναι και το θέμα της διαδρομής, καταλαβαίνετε, αλλά και από Σέρες έχουμε αρκετά παιδιά. Από μέσα από την πόλη δηλαδή, που έρχονται, το έχουν αγκαλιάσει δηλαδή. Έχουμε περίπου στα 35 παιδάκια. Οι αθλητές 8 ναυταθλητικών κοπηλατικών συλλόγων ήρθαν στις Σέρες να αγωνιστούν και να διακριθούν. Αθλητές από όλη την Ελλάδα έδωσαν το παρόν και μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για τη διεξαγωγή των αγώνων στο Πεφελινό, αλλά και το κοπηλατοδρόμιο του Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Θα αγωνιστούμε στο ΣΚΙΦ και ήρθαμε 19 άτομα. Αρκετά δηλαδή. Ναι. Είναι πολλά άτομα στο σύλλογο σας? Αρκετά. Εσύ πόσο καιρό ασχολείσαι? 5 χρόνια. Και πώς είναι, σου αρέσει? Ναι, μου αρέσει πολύ. Γιατί γυμνάζεται όλο το σώμα, γιατί κάποιο παιδί θα επιθυμεί να το πει να ασχοληθεί? Βοηθάει και στην υγεία, κάνεις καινούριους φίλους, παρέες, τα πάντα. Ναι. Αγωνίζομαι και εγώ στο ΣΚΙΦ Κορασίδων. Πώς σου φαίνεται, σου αρέσει ως άθλημα? Ναι, είναι πολύ ωραίο, γιατί συναναστρέφεσαι με διαφορετικά άτομα, έχει το ένα κοινό στόχο, έρχεσαι κοντά με τη φύση, δηλαδή πολύ ωραία. Καινούριους φίλους έτσι έκανες από άλλες πόλεις, γιατί πάτε συχνά και αγωνίζεστε και αλλού? Ναι, έχω κάνει. Και από κοπηλατική κατασκήνωση που είχαμε πάει πέρυσι και φέτος. Και έχω κάνει γνωριμίες και είναι ωραίο. Οι εγκαταστάσεις εδώ στο Πεφελινό πώς σου φαίνονται, είναι ωραίες? Ωραίες είναι. Βασικά μου αρέσει που είναι, γενικά έχει πολύ χώρο. Είναι, έχει απλά. Ναι. Και εδώ η λίμνη είναι, εντάξει. Αχα, ωραία είναι. Σας βοηθάει δηλαδή? Ναι, έχω αγωνιστεί και πιο παλιά εδώ πέρα και ήταν μια χαρά μέσα. Τρέχω στο αγωνίσμα σκιφ παιδών, στη τέταρτη σειρά. Πώ
πώς είναι το να αγωνίζεσαι έτσι με άλλους ανθρώπους, αν υπάρχει ανταγωνισμός? Είναι η καλύτερη εμπειρία. Δηλαδή και να μη σ' αρέσει η γυμναστική, άμα τραβάς κουπί, είναι πολύ ωραία. Είναι όλο το σύνολο. Ασχολείσαι πολλά χρόνια? 3 χρόνια ασχολούμαι. Πώς το ξεκίνησες, με τι έναυσμα, με τι κίνητρο? Είχα ένα φίλο, παιδικό φίλο από τη Δευτέρα Δημοτικού, που είχε ξεκινήσει. Και ένα Απολλωνέλα, δεν ήθελα και πολύ, ήρθα, πίστηκα. Εδώ το κοπηλατοδρόμιο Πεθελινού, πώς φαίνεται? Εγκαταστάσεις είναι ωραίες, είναι καινούριο. Αλλά δεν έχει που να βάλουμε τις βάρκες. Χαλάνε οι ρυθμίσεις των βαρκών μας, έτσι που τις έχουμε βαλμένες. Αλλά εντάξει, έχει πολύ ωραίο χώρο, είναι μέσα στη φύση. Είναι πολύ. Στη λίμνη καλή για να μπορείτε να κάνετε το άθλημα? Δυστυχώς πέρυσι που είχαμε ξαναέρθει, δεν ήταν οι συνθήκες για να τραβήξουμε κουπί και κάνα ξαμεργόμετρα. Δεν έχω ξανατραβήξει εδώ, αλλά ωραία είναι.